άποψη που εξέφρασε σε πρόσφατη διαδικτυακή του συνέντευξη και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα ο Γιώργος Νταλάρας μιλώντας στο Star. Ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι σε σχέση με συναδέλφους του, εκείνος τραγουδάει ξεμέθιστος. Δεν δέχτηκα ποτέ να ενταχτώ μέσα σε αυτές τις ομάδες που με δανεική ενέργεια ποιούν και εκφράζονται. Δεν χρειάζομαι δηλαδή εξωτερικές δυνάμεις για να αποκτήσω αυτό που έχω. Αυτό που έχω είναι ότι είμαι. Σας κοιτάω στα μάτια, τραγουδάω μπροστά στον κόσμο, παίζω. Δεν χρειάζομαι άλλα βοηθήματα. Τα βοηθήματα είναι για άλλους ανθρώπους που ή δεν αντέχουν τη ζωή ή δεν αντέχουν τον ίδιο τον εαυτό. Ο τραγουδιστής ασπάζεται καθώς φαίνεται την άποψη του Γιάννη Μπέζου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η οικονομική κρίση θα βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα της σαβούρας, όπως είχε πει, από το ταλέντο. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επιβιώσουν και να αναδειχτούν αυτοί που πραγματικά έχουν κάτι να πούν και ταλέντο. Διότι τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα γύρω μας που δεν είχαν αντικειμενική αξία επέπλευσαν και κάλυψαν πολλές φορές τα αξιόλογα. Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος τώρα είναι αλληλεγγύη στο μέτρο του δυνατού, ψυχραιμία και να μην επενδύει σε αυτούς που εκμεταλλεύονται το χάος. Ο Γιώργος Νταλάρας, στο πλαίσιο των εμφανίσεών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσίασε τα τραγούδια της νέας του δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο «Τι θα πει έτσι είναι». Είναι τραγούδια με τελείως διαφορετικό ήχο από αυτά των τελευταίων χρόνων. Κάθε λίγο καιρό αισθάνομαι λίγο εγκλωβισμένος εγώ στον ίδιο μου τον εαυτό και θέλω να τον ξαναβλέπω με άλλο μάτι.